Καταρχάς για το ότι δεν έρχεται να σε εξετάσει ένας γιατρός. Τα προηγούμενα χρόνια, όταν είχες ένα κρύωμα, μια γρήπη, μια βροχίτιδα, πού πήγαινες? Δεν πήγαινες στο γιατρό, στον παθολόγο ή αν είχες την πολυτέλεια κοντά σου να είναι πνευμονολόγος ακόμη καλύτερα? Δεν πήγαινες, δεν σου βάζει το ακουστικό στην πλάτη, δεν σου λέγει έχεις ακουραστικά? Δεν εξετάζανε οι γιατροί πάντοτε όλες αυτές τις μολυσματικές παθήσεις? Σου λέγαν ποτέ, α, έχεις γρήπη, έχεις πνευμονία, έχεις βροχίτιδα, μην πατήσεις, φοβάμαι μην κολλήσω? Δηλαδή τι είμαι, είμαι γιατρός υγιών? Είμαι γιατρός για αυτούς που δεν με έχουν ανάγκη? Όλα λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια, όλες τις παθήσεις του αναπνευστικού, είτε μικροβιακές είτε υιογενείς, πού πήγαινες? Στο γιατρό δεν πήγαινες? Πώς θα σου πει τώρα ο άλλος, α, δεν σε βλέπω γιατί φοβάμαι μην κολλήσω? Είναι γιατρός αυτό το πράγμα? Άμα ήθελες, κύριε, να μην κολλήσεις, να πας να κάνεις ένα άλλο επάγγελμα. Όταν πήγες και έγινες γιατρός, δεν ήξερες ότι θα ζήσεις όλη τη ζωή με τις ασθένειες? Αν φοβάσαι τόσο πολύ και τρέμει ο πισινός σου τις ασθένειες, γιατί έγινες γιατρός? Να πας, γίνεις νηπιαγωγός. Να πας να γίνεις μανικιουρίστρα. Να φτιάχνεις νύχια. Το ξέρω ότι έτσι είναι και με θλίβει αυτό, γιατί το έχω ακούσει από πάρα πολλούς που λένε στον ασθενή του, όχι πάσχεις και να μην πάσχεις. Είσαι ανεμβολίαστος, μην πατήσεις το γιατρείο. Αυτό το πράγμα είναι γιατρός. Αυτός διασύρει την έννοια της ιατρικής. Είσαι ανεμβολίαστος, μην πατήσεις το γιατρείο μου. Εγώ σου λέω όχι απλά ανεμβολίαστος και πάσχον να είσαι. Πού θα πας να δεν πας στο γιατρό, εσύ ο πάσχον? Πού θα πας, στον παπά κατευθείαν να σε εξομολογήσει και να μεταλάβεις? Πού θα πας, στον Γεάδα? Αν δεν πάνε οι ασθενείς στο γιατρό, πού θα πάνε? Και λένε οι γιατροί, αν είσαι ανεμβολία σου, μην τολμήσεις και πατήσεις στο γιατρείο μου, πήγαινε εμβολιά σου και μετά έλα. Τι λέρε σοβαρά? Γι' αυτό έγινες γιατρός? Για λες τους ασθενείς, εγώ δεν βλέπω ασθενείς, βλέπω μόνο υγιείς? Τι είναι αυτό? Γιατρός είναι αυτό? Βασίζονται στο ότι ο Έλληνας, ο ασθενής είναι ητοπαθής. Δεν του κάνει μια αναφορά, δεν τον περάσει πειθαρχικό, δεν του κάνει και μια μήνυση, γιατί αυτό είναι και ποινικό αδίκημα. Παίζει και εισαγγελέας εδώ. Το να αρνηθεί γιατρός να εξετάσει ασθενή, επειδή ο ασθενής είναι ασθενής. Δηλαδή, τι θα πει στο δικαστήριο? Δεν εξέτασα τον ασθενή γιατί ήταν ασθενής? Να γίνει πρώτα καλά και μετά να μου έρθει? Τι να σε κάνει μετά? Μετά θα πάει εκδρομή. Είναι τραγικά φαινόμενα και αυτά είναι νεόκοπα στην ελληνική κοινωνία. Εγώ δεν τα έχω βιώσει τόσα χρόνια ως γιατρός. Φέτος τα πρώτο είδα. Δηλαδή νιώθω ότι φέτος ήρθαμε και προσγειώθηκα με το διαστημόπλιο από άλλο πλανήτη, ας πούμε, και εδώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αυτά τα πράγματα ποτέ δεν τα διδαχτήκαμε και ποτέ δεν τα λέγαμε, ποτέ δεν τα εφαρμόσαμε. Αν τα έλεγε αυτά κάποιος πριν από 5 χρόνια, θα λέγαμε τι είναι αυτός. Όπου ήρθε. Τι πήγε και έγινε γιατρός? Πάει, γίνει κάτι άλλο. Πάει, πουλάει κουλούρια. Τι έχουν τα κουλούρια? Μια χαρά είναι. Θεσσαλονίκη, που είναι και ο Πολιτουργίδης από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ωραία κουλουράκια με σουσάνε. Να τα πουλάει και να ζει. Πιο πολλά θα βγάζει από ένα σημερινό γιατρό του ΕΣΥ ή του, ξέρω εγώ, γιατρό συμβεβλημένο με τον νεοποιητή ιδιώτη. Ένα τυροπιτά βγάζει πιο πολλά. Λοιπόν, τι ήθελε και πήγε και έγινε γιατρό? Μόνο για τη δόξα και για να βρει γυναίκα αμέσω? Γιατί μπορεί να έχουμε ξεφτυλιστεί ως επιστήμονες από πλευράς αμοιβών, αλλά είμαστε οι καλύτεροι γαμπροί. Σε παντρεύω σε μισή ώρα που θέλεις. Έτσι. Ένα καλόγερο αυτό που κρεμάμε τα παλτά επάνω, αν του βάλω μια ασπιρμπλούζα, τον παντρεύω σε μισή ώρα. Μόνο γι' αυτό πήγες? Για την κοινωνική ανάδειξη? Και μετά, άμα βλέπεις ασθενείς, το βάζεις στα πόδια και φταίνε, σου χτυπάνε στο σβέρκο από το πολύ τρέξιμο? Άντε πνίξου ρε, πήγαινε άλλαξε επάγγελμα σαν χλαμάρα. Που θα πεις εσύ στον ασθενή, αν δεν εμβολιαστείς, μην πατήσεις το γιατρείο μου, σοβαρά.